Η ΜΕΗ είναι λίγο πονηρή έτσι όπως κινείται. Δεν ήμασταν ποτέ κοντά, ποτέ φίλες. Απλά συλλιώναμε πολύ ωραία στην καλύβα. Δεν μου άφηνε να την πλησιάσω. Ήταν πολύ κλειστή σαν χαρακτήρας. Το να την παραξενέψει που την ψήφισα, γιατί η ΜΕΗ θα μείνει μόνη της στο παιχνίδι και πώς θα αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα κορίτσια, μου ήταν πολύ ψέμα. Θεώρησα ότι όλο αυτό το κάνει γιατί φοβόταν να βγει στον τάκο. Γιατί είχε δηλώσει σε ένα συμπαίκτη ότι ακόμα μια εβδομάδα στο παιχνίδι είναι για μένα κάποια χρήματα. Οπότε στην ουσία δεν την ένοιαζε αν θα χάσει την Στέλλα, οποιαδήποτε Στέλλα. Την ένοιαζε απλά να παραμείνει στο παιχνίδι και χρησιμοποίησε αυτό. Μα ψηφίζει σε μένα. Εγώ δεν θα ψήφιζε σε μένα, θα έμεινα μόνη μου. Τη χρησιμοποίησε αυτό για να σώσει τον εαυτό της. Καλημέρα. Επειδή άκουσα αυτό που είπες, που καθόμουν δίπλα, αυτό είναι όντως ένα σχέδιο που τώρα κανονίζει με τους υπόλοιπους, γιατί δεν θέλει να βγει με το Στάθη στον τάκο και μία κοπέλα, θέλει να βγει να με ψηφίσουν εμένα από κάλπη και να βγάλουν από ατομική την Στέλλα, ώστε να έχει περισσότερες ευκαιρίες αυτό να μείνει. Τον Άρη νομίζω τον έχει σαν είδωλο, σαν ό,τι πει ο Άρης αυτό είναι το σωστό. Της είχα πει εγώ σε ένα αγώνισμα ότι ο Άρης θα ψυχή του για την νίκη. Και αυτό το κατάλαβε η ίδια μόνη της, όταν στο αγώνισμα της φώναζε «Μέι, Μέι, δεν μπορείς, Μέι, άστο!». Ήρθε στον πάγκο και μας λέει ότι ο Άρης μου είπε αυτό και αυτό την ώρα που έριχνα και δεν το περίμενα από τον Άρη, εγώ δεν έχω φωνάξει ποτέ κατά του. Φωνάζω απλά όχι τίποτα. Και λέω «Μέι, εγώ στα είχα πει, για να πάρει ο Άρης πόντο, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, ούτε εσένα, ούτε εσύ τον ενδιαφέρεις, ούτε ο Τάλα ο φίλος τον ενδιαφέρει, ούτε ο Στάθης ο φίλος του, ο καλός του φίλος τον ενδιαφέρει. Απλά για να πάρει τη νίκη θα κάνει τα πάντα». Νιώθω ότι υπάρχουν κάποιες φιλίες και κάποιες λυκοφιλίες. Αυτό πιστεύω ότι θα αποδειχθεί στο ατομικό παιχνίδι. Ποιοι πραγματικά είναι φίλοι εδώ μέσα. Δυστυχώς και πάλι επιβεβαιώνομαι. Μάλλον από το σπίτι μου έχω μάθει αλλιώς πώς είναι η φιλία. Το ότι ο Άρης γύρισε και φέρθηκε έτσι στον... έχει φερθεί επανελειμμένος έτσι στον Τάλα. Και αν θυμάστε, όταν είχαν βγει τα στατιστικά των παικτών, που ο Τάλα ήταν πιο πάνω από τον Άρη, γύρισε ο Άρης και είπε... δεν είπε ούτε καν μπράβο στον φίλο του τον Τάλα, ούτε να τον συγχαρεί. Απλά αυτό που δήλωσε είπε, αν δεν ήμουν τραυματισμένος, ίσως και εγώ να ήμουν πρώτος. Δεν νομίζω ο Άρης να έχει κάνει κάποια φιλία μέσα στο παιχνίδι. Απλά πιστεύω χρησιμοποιεί τον καθένα ανάλογα με το προσωπικό του συμφέρον στην παρούσα φάση του παιχνιδιού και μετά μπορεί να τον πετάξει άνετα για να μπορέσει να πάει πιο μπροστά στο παιχνίδι, να προχωρήσει. Τώρα που τον βλέπουμε κοντά με την Βρυσίδα και την Ασημίνα... ότι ο Άρης είναι κοντά με την Ασημίνα και τη Βρυσίδα... είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί το ατομικό έρχεται και την πρώτη που θα πετάξουν έξω είναι η Βρυσίδα. Για αν χάσω Μασιλία, θέλω να με βγάλει την υποψήφια να βγω απέναντί του. Και εγώ το ίδιο. Όταν ο Άρης είχε βγει στον τάκο από την ατομική ασυλία του Τάκη, βλέπαμε έναν διαφορετικό Άρη, είχε χάσει το χρώμα του. Για πρώτη φορά βλέπαμε έναν Άρη χλωμό, στο συμβούλιο να μην μιλιέται και να αρχίσει να υδρώνει. Πιστεύω ότι ο Άρης φοβάται πάρα πολύ την κρίση του κόσμου και λόγω της επικοινωνίας και γιατί θεωρώ ότι ο χαρακτήρας που βγάζει προς τα έξω δεν είναι αριστός στον κόσμο. Θεωρώ ότι η Σταυρούλα είναι ένα παρεξηγήσιμο άτομο. Δηλαδή μπορεί να την δεις και να πεις τώρα είναι καλή, βγάζει κακία, μήπως δεν είναι αυτό που δείχνει. Αλλά πιστεύω ότι αν κάτσεις και μιλήσεις μαζί της και τη γνωρίσεις καλύτερα, θα δεις ότι είναι ένας πολύ λογικός άνθρωπος και πολύ, πολύ καλός χαρακτήρας που πολλές φορές είναι παρεξηγήσιμος. Κάποιες φορές η Σταυρούλα έχει έπαρση, την έχουμε δει με έπαρση αυτό που είχε πει στον Άρη, ότι σε περιμένω στο ατομικό για να σε κερδίσω, δεν χρειάζομαι το έπαθλο γιατί σε έχω ήδη κερδίσει. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός αυτό μέσα στην ψυχούλα της. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συγκρίνεται η έπαρση του Άρη με την έπαρση που θα είχε σε κάποιο βαθμό η Σταυρούλα.
να σταθούμε λίγο σε ένα κομμάτι. Είπε παρεξηγήσιμη. Ναι. Η παρεξηγημένη, λέτε εσείς. Εγώ θεωρώ παρεξηγήσιμη, το είπε πολύ σωστά. Α, okay. Όταν σου δίνει την αίσθηση ότι με κάτι που κάνει, άλλες προθέσεις έχει, αλλιώς ερμηνεύεται από τους γύρω, είναι παρεξηγήσιμο. Παρεξηγημένη θα ήταν αν καταλαβαίναμε ότι άλλο έδειχνε, άλλο τελικά ήταν. Κάνει. Εδώ δεν βλέπουμε να έχει τη διάθεση να πει με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν έκανε λάθος, θεωρώ, η Στέλλα. Το έθεσε πολύ σωστά. Παρεξηγήσιμη τη φαίνεται η, η Σταυρούλα. Ίσως επειδή το ανέφερε δύο φορές και για δύο πρόσωπα, τη μία να εννοούσε το ένα, την άλλη να εννοούσε το άλλο. Πολλά πράγματα πάντως είπε για τον Άρη. Έτσι. Δηλαδή ότι δεν έχει φίλους μες στο παιχνίδι, θα τους πετάξει όλους τους φίλους για να προχωρήσει. Πολύ σκληρή. Πάρα πολύ. Και ξεκάθαρη. Δεν στρογγύλεψε. Γιατί το λέω η Στέλλα. Να σας πω όμως. Μας έχει δώσει την αίσθηση η Μάρτζι Μέρκελ. Να τα λέει μπαμ και κάτω. Μετά λίγο-λίγο βλέπαμε ότι πάντοτε όταν ένιωθε ότι πληγώνει. Κάποιος, ειδικά που ξεφεύγει το πράγμα, ψιλοστρογγύλευε. Αλλά πάντα ήταν καταπέλτης. Δηλαδή, του το δίναμε από την πρώτη στιγμή. Δεν μου άρεσε κάτι εδώ... μόνο στην Στέλλα. Θυμάστε που ο Άρης την είχε πιάσει και τη είχε πει μπροστά τη: Εμένα εννοεί λυκοφιλίες. Ναι, ναι, ναι. Και είχε κάνει πίσω η Στέλλα. Και όταν είχαν πει: Ωραία να το πει. Και να πει: Εννοούσε εσένα. Ενώ εδώ το εννοεί και το πιστεύει. Θέλω να πω κάτι που λέμε τώρα ότι όταν θα έρθει λέει, η ατομική, θα του πετάξει όλου έναν έναν. Θα την πετάξει τη βρυσίδα πρώτη. Καταρχήν το πιστεύω και εγώ ότι αν χάσουν οι μπλε σε κάποια ενδεχόμενη ήττα του, η πρώτη που θα βγει προς υποψήφια είναι η Βρυσίδα.